Αλλαγές δεν υπάρχουν. Οι τιμές έτσι κι αλλιώς καθορίζονται από τη χρηματική. Η μόνη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι φέτος είναι υποχρεωτικό να γίνει μισθωτήριο για 3 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, να πει ότι μισθώνει για 1 χρόνο ή κτλ. Απλώς αν εμφανιστεί κάποιος ενδιάμεσα ενδιαφερόμενος που θέλει να μισθώσει μέσα στη διάρκεια της τριετίας, μπορεί να μισθώσει καινούργια παραλία. Θα γίνει για τις παραλίες, ας πούμε, που είναι έτσι πολύ δημοφιλείς, θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία ή δεν χρειάζεται? Αν υπάρχουν όμοροι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν εστιατόρια και καταστήματα, το νοικιάζουν λόγω μορότητας. Δημοπρασία για να γίνει πρέπει να γίνει και να θέλει κάποιος ιδιώτης να ζητήσει την εκμίσθωση τμήματος αγιαλού και παραλίας όπως παλιά. Οι τιμές θα είναι ίδιες όπως ήταν και παλιά, είναι αρχίζει από 23 ευρώ που είναι ο καρφάς και καταλήγει στα 10 ευρώ που είναι τα νότια, οι νότιες παραλίες. Βόρεια είναι 14 και υπάρχει μια κλιμάκωση, δεν έχει κάποια διαφορά σε σχέση με πέρσι, δεν καθορίζεται από το Δήμο, οι τιμές καθορίζονται από τη χρηματική. Ποιες παραλίες οι παραλίες είναι αυτές που υπάρχουν καταστήματα. Ήδη, δηλαδή. Ήδη καταστήματα ή κάποιες παραλίες οι οποίες ζητάνε ενδιαφερόμενοι να νοικιάσουν. Δεν καθορίζεται από κάτι άλλο, είναι από την αίτηση, την αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου. Έχουμε δηλαδή παραλίες καινούργιες που δεν είχαμε πέρσι, ας πούμε. Υπάρχουν καινούργιες παραλίες για ενδιαφέρον φέτος, όπως είναι τα Λαμψά, το Μάναγρο, το Γυαλί, το Τραχύλι. Τώρα μπορεί να έχω ξεχάσει κάποια. Αλλά αυτό έχει σχέση με το αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να τις εκμισθώσει ή όχι. Ή αν υπάρχει συμφωνικό με τις αρχαιολογίες.